Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι Λεμεσανοί να συμμετέχουν σε όλα τα πολιτιστικά δρόμενα στην πόλη μας. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού γίνεται το πρόγραμμα του καρναβαλιού στη νοηματική. Θέλουμε μία Λεμεσό της ανεκτικότητας, της αγάπης και της αλληλεγγύης. Πρόγραμμα. Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου, 7:30 το απόγευμα. Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο, Πάνος Σολομονίδης. Ο Δήμος Λεμεσού, σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού, διοργανώνουν Παγκύπριο Φωτογραφικό Διαγωνισμό και Έκθεση Φωτογραφιών με θέμα Λεμεσανό Καρναβάλι 2013 από 17 μέχρι 26 Φεβρουαρίου. Συμμετέχουν η χοροδία Αρίωνες και οι Μαζορέτες Λεμεσού. Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, 6:30 το απόγευμα. Αίθουσα Τέχνης Θεομάρια. Ο Δήμος Λεμεσού, σε συνεργασία με την Γκαλερί Θεομάρια, διοργανώνουν έκθεση καρναβαλίστικης και διακοσμητικής μάσκας της Βέρας Παρλαλίδου. Παράλληλα, θα λειτουργεί εργαστήρι κατασκευής και διακόσμησης κεραμικής και χάρτινης μάσκας από τις 19 Φεβρουαρίου μέχρι 8 Μαρτίου. 7:30 το απόγευμα. Τεχνοχώρος Art Studio 55. Ο Δήμος Λεμεσού, σε συνεργασία με το Ικεπάνα Group, διοργανώνουν έκθεση με θέμα «Μία άλλη όψη του καρναβαλιού». Από 19 έως 27 Φεβρουαρίου. Συμμετέχουν οι Καντάδοροι Λεμεσού. Ώρες λειτουργίας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και 4 το απόγευμα μέχρι 7 το απόγευμα. Τα εγγένεια των εκθέσεων θα τελέσει ο Δήμαρχος Λεμεσού, κύριος Ανδρέας Χρήστου. Συγνοπέμπτη, 20 Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι. 12 το μεσημέρι. Οι Καντάδοροι Λεμεσού τραγουδούν στην πλατεία Σαριπόλη. 2 μέχρι 6 το απόγευμα. Χώρος στάθμευσης εναερίου. Ο Δήμος Λεμεσού, σε συνεργασία με τα μαθητικά συμβούλια, διοργανώνουν καρναβαλίστικο πάρτι με μουσικό πρόγραμμα από την DJ. Από την DJ. 6 το απόγευμα. Δημοτικό Μέγαρο. Ο Δήμος Λεμεσού, σε συνεργασία με την Ένωση Αυτοδίδακτων Ζωγράφων Λεμεσού, διοργανώνουν έκθεση με θέμα Καρναβάλι 2014. Συμμετέχει χοροδία του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών. Τα εγγένεια της έκθεσης θα τελέσει ο Δήμαρχος Λεμεσού, κύριος Ανδρέας Χρήστο. 7 το απόγευμα. Ο βασιλιάς Καρνάβαλος, Μνημόνιος Ωμέγας, σε φωταγωγημένο άρμα θα εισέλθει πανηγυρικά στην πόλη με τη συνοδεία του. Την ομάδα Καντάδορο Λεμεσού, την ομάδα Καντάδορων Αρίωνες, τη Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, τις Μαζορέτες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών, την ομάδα Κρουστών Μπατουκίνιο, τις Μαζορέτες Λεμεσού, το Δήμαρχο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρέλαση θα ξεκινήσει από την πλατεία Γρηγόρια Ξεντίου στις 7 το απόγευμα και θα ακολουθήσει τη διαδρομή Ανεξαρτησίας,
Αγίου Ανδρέα, Καραϊσκάκη, Στασίνου, Ανδρέα Δρουσότη και θα καταλήξει στην πλατεία Ηρώων. Θα ακολουθήσει ένα καρναβαλίστικο ξεφάντωμα με τραγούδι και χορό με το συγκρότημα Ελαμασκαράτο. Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 21 7 το απόγευμα παιδικές χοροδίες θέατρο Ριάλτο καντάδες και καρναβαλίστικα τραγούδια από τη χοροδία δωματίου του Παπαδάκιου Δημοτικού Οδείου ΕΝΕΣΟΥ το μουσικό εργαστήρι της επιλογής, την ορχήστρα οδείου, ελληνικής και την νεανική χοροδία, αηδών φωνές του Δήμου Παραλιμνίου. Γενική είσοδος, 5 ευρώ. Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου, 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στούντι 8, Σχολείο Τέχνης και Διακοσμητικής, ο Δήμος Λεμεσού και το Στούντι 8 προσκαλούν τους δημότες να φιλοτεχνήσουν μαζί το άρμα του πολίτη με θέμα ο Τελάλης. Οι πολίτες θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση καρναβαλίστικης φωτογραφίας, έργα των μαθητών από τα εργαστήρια ζωγραφικής και θεατρική παράσταση από το θεατρικό εργαστήρι του στούντιο 8. Στα πλαίσια της εκδήλωσης, τιμούμε 3 συμπολίτες μας που προσφέρουν στο καρναβάλι της Λεμεσού. Συμμετέχουν οι μαζορέτες Λεμεσού και οι κανταδόροι Γιοργαλέπτου. Παράδοση άρματος στους πολίτες από τον Δήμαρχο Λεμεσού στις 4 το απόγευμα. 10:30 το πρωί το τρενάκι του Δήμου Λεμεσού θα πραγματοποιήσει 2 διαδρομές στο κέντρο της πόλης. Η πρώτη στις 10:30 με το μουσικό εργαστήρι της επιλογής να τραγουδά καρναβαλίστικα τραγούδια και η δεύτερη στις 11 για τα άλλα παιδιά που θα προσέλθουν στο χώρο. Εκκίνηση, χώρο στάθμευσης, STL. 11 μέχρι 2, πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου, διοικητήριο. Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με το ραδιοφωνικό σταθμό επιλογής διοργανώνουν το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. 3 το απόγευμα, ο ποδηλατικός όμιλος Λεμεσού με καρναβαλίστικη διάθεση ποδηλατεί μέσα στην πόλη. Εκκίνηση και τερματισμός πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου. 6 το απόγευμα, εκδήλωση κανταδόρων έξω από το κτίριο
της Ελληνικής Τράπεζας. Η Ελληνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την ομάδα Κανταδόρο, Λεμεσού, διοργανώνουν εκδήλωση με καντάδες και καρναβαλίστικα τραγούδια. Τραγουδούν οι Κανταδόροι της Εδών, η χοροδία Μοντέρνη Κερί, η χαροδία Αρίωνες και οι Κανταδόροι Λεμεσού. Θα προσφέρετε δωρεάν ποτό. Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου, 11:30 το πρωί. Παιδική καρναβαλίστικη παρέλαση. Εκκίνηση. Παραλιακός δρόμος απέναντι από το κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη. Κατάληξη. Δημόσιος κήπος, νότια είσοδος. Όλες οι ομάδες, ζεύγοι και άτομα που θα παρελάσουν, θα πάρουν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής. 6 το απόγευμα. Εκδήλωση Κανταδόρων έξω από το πέραμα. Τραγουδούν για σας οι Κανταδόροι Γιοργαλέπτουν και χορεύει μαζί τους η ομάδα της σχολής Αλεξάστερων. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον ιδρυτή της ομάδας, Γιώργο Γιοργαλέπτο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα τιμηθεί ο Έλληνας μουσικοσυνθέτης και μαέστρος Μίμης Πλέσας για τη μεγάλη του συνεισφορά στη μουσική και στο δίσκο «Εδώ Λεμεσός». Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, 7:30 το απόγευμα. Ανδρική Τετραφωνία Λεμεσού. Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομονίδης. Συναυλία της Ανδρικής Τετραφωνίας Λεμεσού με καντάδες και καρναβαλίστικα τραγούδια. Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου. Κανταδόροι σκορπούν τις μελωδίες τους στις συνοικίες της Λεμεσού. 7:30 το απόγευμα. Οι Κανταδόροι Γιοργαλέτου στην Αγία Φύλα. 7:30 το απόγευμα. Οι Κανταδόροι της Εδών στο Ζακάκι. 7:30 το απόγευμα. 7:30 το απόγευμα. Η χοροδία Μοντέρνη Κερί στις συνοικίες Αποστόλου Ανδρέα και Αγίου Ιωάννη. 8:30 το απόγευμα, ο χορός της Τρίτης, πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου. Ο Δήμος Λεμεσού καλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να έρθουν μασκαρεμένοι για ένα αλλιώτικο καρναβαλίστικο ξεφάντωμα με μουσική και χορό. Διαγωνισμός πελόμασκας και έξυπνης μάσκας.
βραβεία για τις 3 καλύτερες αφιέσεις. Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου, 8:30 το απόγευμα. Πλατεία Πανεπιστημίου, ΤΕΠΑΚ. Ο Δήμος Λεμεσού διοργανώνει καρναβαλίστικο πάρτι. Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου, 7:30 το απόγευμα. Δεύτερη βραδινή καρναβαλίστικη ποδαράτη. Εκκίνηση, πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου. Κατάληξη, πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου. Ο Δήμος Λεμεσού, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φίλοι Λεμεσανού Καρναβαγιού και την εφημερίδα Λεμεσός, διοργανώνουν και φέτος τη βραδινή καρναβαλίστικη ποδαράτη. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών ομάδων Μπατουκίνο και οι Μαζορέτες Λεμεσού. Η εφημερίδα Λεμεσός για δεύτερη συνεχή χρονιά διοργανώνει συλλογή τροφίμων. Θα υπάρχουν 2 φορτηγά για να συλλέγουν τρόφιμα όσον αφορά το θέμα της συλλογής τροφίμων για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Λεμεσού. 8:30 το απόγευμα. Καρναβαλίστικος χορός, πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου. Η χοροδία των ονείρων και η Έλενα Σολέα με τα 14 μέλη ορχήστρας υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Ζορπά σας προσκαλούν να τραγουδήσετε και να χορέψετε στους ρυθμούς του πιο ανατρεπτικού καρναβαλίστικου προγράμματος. Ακολουθεί πρόγραμμα από DJ, διαγωνισμός πελόμασκας και έξυπνης μάσκας, βραβεία για τις 3 καλύτερες αμφιέσεις. Και να θυμηθείτε, 27 Φεβρουαρίου, να είστε όλοι εκεί. Παρασκευή, 28, 11:30 το πρωί, η ομάδα Κύπριων Κανταδόρων τραγουδά στον πεζόδρομο Αγίου Ανδρέου. Ο Δήμος Λεμεσού σας προσκαλεί να χαρείτε μαζί μας. 7 το απόγευμα, Κανταδόροι σκορπούν μελωδίες στην πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου. Εκκίνηση, Οδός Ειρήνης, Πολιτιστικός Όμιλος, Μοντέρνη Κερί. Κατάληξη, πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου. Συμμετέχουν οι Κανταδόροι Μοντέρνη Κερί, οι Κανταδόροι Λεμεσού, η Χοροδία Αρίωνες, οι Κανταδόροι της Εδώ, η Χοροδία της Πανκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού και του Αντικαρκυνικού Συνδέσμου Λεμεσού και η Χοροδία Πολιτιστικού Ομίλου Υπαλλήλων ΑΙΚ. Σάββατο 1 Μαρτίου, 10:30 το πρωί, το τρενάκι του Δήμου Λεμεσού, δωρεά του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού,
θα πραγματοποιήσει δύο διαδρομές στο κέντρο της πόλης. Η πρώτη στις 10:30 με το μουσικό εργαστήρι της επιλογής να τραγουδά καρναβαλίστικα τραγούδια. Και η δεύτερη στις 11 για τα άλλα παιδιά που θα προσέλθουν στο χώρο. Εκκίνηση, χώρος στάθμευσης, STL, S-S-T-L. 3 το απόγευμα, η Λέσχη, παλαιών αυτοκινήτων Λεμεσού, σε καρναβαλίστικη διαδρομή μέσα στην πόλη. Εκκίνηση, χώρος στάθμευσης, εναερίου. Κατάληξη, πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου, διοικητήριο. 6:30 το απόγευμα, παρέλαση κανταδόρων. Ομάδες κανταδόρων θα συγκεντρωθούν στις 6 έξω από το Δημοτικό Μέγαρο και στις 6:30 θα ξεκινήσουν μια μελωδική περιδιάβαση σε δρόμους της πόλης. Από τις 5 το απόγευμα θα τραγουδούν στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου το φωνητικό σχήμα Γεωργίας Πρωτοπαπά και η χοροδία μουσικής περιπλάνησης. Ο Δήμος Λεμεσού σας προσκαλεί να τραγουδήσετε και να χορέψετε με τους κανταδόρους στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου. Θα προσφέρετε δωρεάν κρασί. Κυριακή 2 Μαρτίου. Μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση. Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Εκκίνηση. Κυκλοφοριακός κόμπος Αγίου Νικολάου. Κατάληξη. Φώτα τροχέας Σιμιλίδη. 1 το μεσημέρι. Παρέλαση κανταδόρων. Μαζορέκτων σώματος Κυπρίων οδηγών. Της ομάδας κρουστών Μπατουκίνιων. Των μαζορέκτων Λεμεσού. Και της φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού. 1:30 το μεσημέρι. Παρέλαση με επικεφαλής το βασιλιά του καρναβαλιού Μνημόνιο τον Μέγα και τη συνοδεία του άρματα και ομάδες πεζών στους ρυθμούς της ενιαίας μουσικής. Η συγκέντρωση των αρμάτων θα αρχίσει από τις 8:30 το πρωί κατά μήκος της Λεωφόρου Μακαρίου του Τρίτου από τα φώτα τροχέας εναερίου μέχρι τον κυκλοφοριακό κόμβο Αγίου Νικολάου. Η παρέλαση θα ακολουθήσει τη Λεωφόρου Μακαρίου του Τρίτου μέχρι τη διασταύρωση των φώτων τροχέας Σιμιλίδη. Όλα τα άρματα, ομάδες και ζεύγοι που θα παρελάσουν θα πάρουν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια της καρναβαλίστικης παρέλασης, ο Δήμος Λεμεσού θα τιμήσει παλιούς καρναβαλιστές
για την πολύτιμη προσφορά τους στο Λεμεσιανό Καρναβάλι. 8:30 το απόγευμα, παρέλαση των μαζορέτων Λεμεσού και της ομάδας κλουστών Πατουκίνιο. Η παρέλαση θα ξεκινήσει από τον κυκλοφοριακό κόμπο Αγίου Νικολάου και θα καταλήξει στο χώρο στάθμευσης εναερίου. 9 το βράδυ, υπαίθριος καρναβαλίστικος χορός, χώρος στάθμευσης εναερίου. Το καρναβάλι θα κλείσει με πανηγυρικό τρόπο, με μεγάλο υπαίθριο καρναβαλίστικο χορό, με μασκαρεμένους και μουσική. Διαγωνισμός πελόμασκας και έξυπνης μάσκας. Βραβεία για τις 3 καλύτερες αμφιέσεις. Το πρόγραμμα υπόκειται σε απρόβλεπτες αλλαγές. Για πληροφορίες, πολιτιστικές υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 34 21 53 και 25 74 59 19. Στάθμευση οχημάτων Τσιγνοπέμπτη. Χρησιμοποιήστε τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης στο κέντρο της πόλης και τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης στην επίχωση Σπύρου Αραούζου και στην οδό Αγγύρας. Το ίδιο ισχύει για την βραδινή παρέλαση. Για παιδική παρέλαση και για μεγάλη παρέλαση χρησιμοποιήστε τους δωρεάν χώρους του ΤΕΠΑΚ, τον χώρο στάθμευσης Σικοπετρίτη έναντι δημοτικού πολιτιστικού κέντρου Πάνος Σολομονίδης και όλους τους δημοτικούς χώρους.